Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή απόψε. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καψαμπέλη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Λόγω της τηλεφωνικής σύνδεσης, η συζήτησή μας δεν θα είναι εκτενής απόψε, αλλά θέλω, αφού σας συγχαρούμε καταρχάς, διότι χθες είχατε μια πολύ τιμητική διάκριση, παρασημοφόρηση από την Γαλλική Πρεσβεία, να πάμε σε αυτό που είδαμε προηγουμένως, τον κύριο Μπλίκεν να λέει ότι πρέπει να δώσουμε γρήγορα όπλα στην Τουρκία και να το συνδέσω και να το συνδυάσω με την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις 16 του μήνα στο Λευκό Οίκο, τη συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, για την οποία έχει γίνει ένας οριμαγδός προπαγάνδας από την κυβέρνηση, ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι φοβερό που θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκη στο Κογκρέσο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το ένα θέμα είναι ότι αυτό, από ό,τι θυμόμαστε, πρόκειται να γίνει πέρσι με αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821, αλλά λόγω του COVID πήρε αναβολή. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται ως φοβερή επιτυχία, λέω εγώ, θα μου πείτε εσείς. Το δεύτερο είναι το ουσιαστικό θέμα. Όταν μας λένε κατάμουτρα οι Αμερικάνοι ότι θα δώσουμε γρηγορότερα όπλα στην Τουρκία, και μάλιστα δύο μέρες μετά, δεν κάνω λάθος, θα πάει και ο Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι σόι επιτυχίες έχουμε, τι σόι επιτυχίες είναι αυτές? Κοιτάξτε, από καιρό κάνω κριτική στην εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία εμφανίζεται ως δεδομένη προς την αμερικανική πλευρά και δεν φροντίζει να ακολουθήσει μία πολιτική περισσότερο ευέλικτη ως προς όλα τα γειτονικά κράτη. Επίσης, οι επιλογές τις οποίες κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα φαίνεται ότι εξελίχθησαν από πλευράς Αμερικανών ως δουλοπρέπεια και ως μία πολιτική την οποία υιοθετούν τα προτεκτοράτα ανά τον κόσμο, άρα τελείως φυσιολογική από πλευράς Ελλάδος. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, το οποίο θα πρέπει σύντομα να μας προβληματίσει για να το διορθώσουμε. Το δεύτερο, εάν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Έλλην, θέλει πραγματικά να έχει επιτυχίες και όχι δημόσιες σχέσεις για τον ίδιο προσωπικά, θα πρέπει να έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με συγκεκριμένες δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο την τιθάσευση της Τουρκίας, η οποία το τελευταίο τριήμερο έχει αποθρασινθεί πλήρως. Και φτάσαμε στο σημείο εμείς να συζητούμε περί απελευθερώσεως της αεράμινας, και για να το κάνω αυτό σαφές στους ακροατές μας, σημαίνει δηλαδή ότι θα θέσουμε σε λειτουργία συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές μονάδες, αυτά που είναι γνωστά ως ραντάρ, τα οποία στη συγκεκριμένη φάση θα πρέπει να εντοπίζουν, να αναγιγνώσκουν τον εισβολέα και να τον κλειδώνουν. Όταν ένας πιλότος αισθάνεται, γιατί λαμβάνει το μήνυμα του κλειδώματος, αισθάνεται ότι έχει κλειδωθεί, ξέρει ότι το επόμενο βήμα θα είναι η εξαπόλυση αντιεροπορικού πυράβλου. Το θέμα είναι το εξής. Εάν βγάζεις το μαχαίρι από τη θήκη, λέγανε οι Ινδοί πολεμιστές που χρησιμοποιούσε η Βρετανική Αυτοκρατορία, η γνωστή Γκούρκας, τους είχε χρησιμοποιήσει εδώ η Αγγλία και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ήταν εξαιρετικά δεινή στη χρήση του μαχαιριού και είχαν κάνει πολλά για το μαχαίρι. Ένα από αυτά ήταν ότι το μαχαίρι, όταν βγαίνει από τη θήκη, πρέπει να βάφεται με αίμα. Αλλιώς δεν πρέπει να το βγάζεις. Άρα, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, σε περίπτωση που η Τουρκία, αισθανόμενη απολύτως άνετα στο περιβάλλον των υπερπτήσεων στο Αιγαίο, θελήσει να το επαναλάβει,
να ξέρουμε ποια θα είναι η δική μας η θέση. Θα καταρρύψουμε το αεροσκάφος, θα καταρρύψουμε τον drone. Αυτό είναι μια ερώτηση που κάνω, γιατί πριν βγάλουμε το μαχαίρι από τη θήκη, πρέπει να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και αν θα το χρησιμοποιήσουμε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γυρνώντας από την Αμερική, να εξασφαλίσει από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών την πειθάρρευση της Τουρκίας. Εάν δεν το έχει εξασφαλίσει αυτό, λυπάμαι που θα το πει. Αλλά θα έχει κάνει απλώς ένα ταξίδι προσωπικών δημοσίων σχέσεων. Η απορία μου, κύριε καθηγητά, είναι η εξής. Και τη θέτω έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει εκεί πέραν των προσωπικών δημοσίων σχέσεων που λέτε για τους εντελώς αντίθετους λόγους από όσους επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να πάει, δηλαδή για να υπάρξει με την Τουρκία περαιτέρω, να το πω έτσι κομψά, σύγκληση. Δηλαδή για να μπούμε γρηγορότερα στη διαδικασία συνεκμετάλλευσης, όπως θέλετε πείτε το. Κοιτάξτε, και γι' αυτό έχουμε και γι' αυτό έχουμε, συγγνώμη, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την κλιμάκωση των προκλήσεων από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα για να βρεθούμε υπό μεγαλύτερη πίεση. Ακριβώς. Με είχατε ξαναρωτήσει και σας είχα πει ότι μέχρι να ακούσω την ενημέρωση την οποία οφείλει ο κύριος Μητσοτάκης στους πολιτικούς αρχηγούς και την οποία δεν έχει κάτι εισέτη, δεν μπορώ να εικάσω ότι θα υπάρξει Έλλην Πρωθυπουργός ο οποίος θα τολμήσει να σκεφτεί ότι θα συνεκμεταλλευτεί εθνική κυριαρχία, εθνικό πλούτο στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τους Τούρκους. Δεν τολμώ να το πιστέψω. Περιμένω όμως αυτή την ενημέρωση και αναρωτιέμαι τι ακριβώς έχουν κάνει οι πολιτικοί αρχηγοί για να εξαναγκάσουν τον κύριο Μητσοτάκη να τους ενημερώσει. Εκτός αν κάποιοι είναι ενημερωμένοι και δεν θέλουν αυτή η ενημέρωση και η προκύπτουσα ή η εικαζομένη συμφωνία με το περιεχόμενο της ενημερώσεως να βγει στον αέρα. Αλλά δεν θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Καψαμπέλη? Πάντως εγώ για να πάω στον Άρη Σπίνο, το μόνο που έχω ακούσει να ζητάει, αν μη τι άλλο, σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για αυτά τα θέματα, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Άλλους δεν τους έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν είναι περίεργο αυτό όμως? Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή όλοι οι άλλοι γνωρίζουν και συμφωνούν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν για να μην φανεί ότι συμφωνούν? Ή συμφωνούν μη γνωρίζοντας, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν. Κύριε Μάζη, επειδή είστε πάρα πολύ εμπειρός και λέτε ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε Έλληνα πρωθυπουργό να συνυπογράψει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, μα αυτός ο πρωθυπουργός που εσείς δεν μπορείτε να το φανταστείτε να κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι εκείνος που έχει συνενέσει στην παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς, τηρώντας την υπογραφή ενός άλλου πρωθυπουργού, και ενώ φαινόταν με τη φουστανέλα συμπλέτες συντάγματος, σήμερα τηρεί την απόλυτη σιωπή και έλεγε στο Θοδωράκη, πάρε την καυτή πατάτα να μην την πάρω εγώ? Τι είναι χειρότερο ή λιγότερο χειρότερο, αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ανεχόμενος και υπογείως συμφωνώντας, δίνοντας το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς, ή συνεκμετάλλευση του Αιγαίου? Εγώ τα βάζω στη ζυγαριά και δεν μπορώ να δω προς τα που γέρνει. Εκείνο το οποίο προφασίζεται η σημερινή κυβέρνηση και το οποίο δηλώνει με την εξής φράση κλισέ, το κράτος έχει συνέχεια, είναι ακριβώς για να αποσύσει τις ευθύνες της από την μη προσπάθεια νομικής προσβολής ενός παρανόμου κειμένου όπως αυτό του καταπτύστου κειμένου της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά εκεί, επειδή ακριβώς βασίζεται στην άγνοια του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού αναφορικά με τις νομικές λεπτομέρειες και το νομικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προβεί σε αυτήν την ακύρωση της καταπτύσσης του συμφωνίας,
οχυρώνεται πίσω από αυτήν την άγνοια και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποφύγει το εθνικό της καθήκον. Εδώ όμως το θέμα είναι προφανές, ότι εάν έρθουμε να συνεκμεταλλευτούμε, παίρνω τα λόγια του ΑΚΑΡ τώρα, με δίκαιο τρόπο, φανταστείτε τι εννοεί ο ΑΚΑΡ όταν λέει δίκαιο τρόπο, η γαλάζια πατρίδα εννοεί, τον συνολικό πλούτο του Αιγαίου, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει Έλλην πρωθυπουργός ο οποίος θα συνενέσει σε αυτό. Να αρχίζετε, κύριε καθηγητά, σιγά σιγά να το πιστεύετε, γιατί το έχει προγραμματισμένη η τριανδία ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Νέα Δημοκρατία. Το έχουν προσυμφωνημένο και δεν θα υπάρχει ούτε μία φωνή τηλεοπτικής συστημικής αντίστασης για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Θα γίνει, θα υπογραφεί, θα δουλεύουν τα γεωτρύπανα και δεν θα μιλάει κανένας πλην ελαχίστων. Εδώ φτάσαμε για να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, στο σημείο να μας ζητάνε και τα αρέστα οι Τούρκοι και να λένε ότι τους αδικούμε και ότι κάνουμε εμείς παραβιάζουμε. Και δεν κάνουν αυτή τις παραβιάσεις, ότι εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα. Μας κάνουν δηλαδή και πλάκα. Πώς να το πω δηλαδή αλλιώς. Μας βίασαν τη γυναίκα και μας κατηγορούν ότι δεν ήταν επαφή. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο καθηγητή. Όταν μέχρι στιγμής τους έχουμε ανεχτεί ως ειρηνοποιούς, όταν μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγγείλει σε αυτό το συγκεκριμένο κλίμα ευαισθητοποίησης της Δύσεως την ομοιότητα μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας, Κύπρου, όταν παρόλα αυτά τους ξεπλένουμε κάνοντας ταξίδια συνεννοήσεως, τα οποία εκπέμπουν μηνύματα κατανοήσεως εντός εισαγωγικών, όταν δεν προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς τις δικές μας ιδιότητες ως Αθήνα και Λευκωσία, ούτως ώστε εμείς να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο του ειρηνοποιού, όταν δεν έχουμε ακόμα πείσει και ενθαρρύνει την Κύπρο να υποβάλει αίτηση για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε μαζί με το πακέτο Σουηδίας-Φιλανδίας να δούμε ποιος και με τι σκεπτικό θα αρνηθεί την Κύπρο, ούτως ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος και το τελευταίο νήπιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο ποια είναι η τύχη την οποία ετοιμάζουν για την Κύπρο αλλά και για τον ελληνισμό. Όταν έχουμε βγάλει αφηγήματα ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος, όταν έχουμε βγάλει αφηγήματα του τύπου ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός, μα είναι φυσικό η Τουρκία να τα κάνει όλα αυτά και να μας εμπέσει. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, έστω και τηλεφωνικά. Ήταν πολύ χρήσιμες και μεστές οι απαντήσεις που μας δώσατε. Θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.